Στο σημερινό βίντεο θα δούμε τη διαφορά του shake και του jpeg. Πώ μπορείς να τραβήξει shake ή jpeg φωτογραφίες και ποια η διαφορά των δύο. Και επίση για τη φορά μάσκα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Προφανώ δεν φοράω μάσκα για να σα κολλήσω COVID, καθώ δεν κολλάει και COVID την οθόνη του λάπτοπ σα ή του κινητού σα. Αλλά φοράω μάσκα καθώ όπω πολύ ξέρετε από εσά, από το Instagram, φεύγω στρατό. Οπότε τι προποθέτει όταν φεύγει στρατό: Πρώτα απ' όλα να μαζεύεις κάποια πράγματα. Δεύτερον, να αφήσει πίσω κάποια πράγματα. Και τρίτον, να ξυριστεί. Οπότε λοιπόν ξυρίστηκα και θα γίνει το αποκαλυπτήριο σε αυτό το βίντεο. Ήθελα βέβαια να κάνω ένα βίντεο μόνο γι' αυτό, αλλά δεν έχω χρόνο οπότε δεν προλαβαίνω. Και όπω επίση ήθελα να κάνω πολλά βίντεο που δεν είμαι εξηρισμένο για να μην σα φανεί δύσκολη η μετάβαση. Οπότε νομίζω ήρθε η ώρα για το αποκαλυπτήριο. Κάπω έτσι θα είναι ο Ντίμιτζέο για τα επόμενα βίντεο. Peace. Ξέρω ότι είναι δύσκολο πρώτα απ' όλα για εσά, αλλά κυρίω για μένα. Γιατί δεν μπορώ να συνηθίσω τον εαυτό μου έχω ένα ξυριστό από το 2012 περίπου, οπότε καταλαβαίνετε ότι η μετάβαση πλέον είναι ακόμη πιο δύσκολη από ό,τι είναι για εσάς σε μένα. Σήμερα λοιπόν σας έχω ετοιμάσει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο να το δούμε, φυσικά αν σου αρέσουν καλό τέτοια βίντεο μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το YouTube subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο, καθώς οι περισσότεροι από εσά δεν έχετε κάνει εγγραφή σε αυτό το κανάλι και πραγματικά βοηθάει πολύ. Και όλα τα υπόλοιπα θα τα βρεις στην περιγραφή όπως ξέρεις και δεν χάνει dmjo.gr για να μην νέα που θα είναι το μοναδικό πράγμα αυτό και το Instagram που θα ενημερώνετε άμεσα τουλάχιστον τον καιρό που θα είμαι στο στρατό. Τα βίντεο θα είναι κονσέρβα γυρισμένα όπως πολύ καταλαβαίνετε το λογικό καθώς θα είμαι μέσα, ξεκαθαρίζω λίγο αυτό το κομμάτι για να ξέρετε κι εσείς και να είμαι εγώ σωστό απέναντί σα. Προφανώ τα σχόλια θα τα πατάω. Επίση, περιμένω κάτω στα σχόλια να μου πείτε αν σα άρεσε η αλλαγή. Προφανώ ξέρω, θα ακούσω πολύ hate, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να γίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που έχετε στηρίξει όλη αυτή την προσπάθεια. Πραγματικά, ένα ευχαριστώ είναι και μόνο λίγο. 12.000. Και. και. που είστε ακόμα. Που είμαι ακόμα. Οπότε, σήμερα σκέφτηκα να σα κάνω ένα πάρα πολύ δυνατό βίντεο. Το οποίο ήταν μια πολύ ωραία ερώτηση στα σχόλια. Αυτή εδώ. Και η ερώτηση αυτή με μπήκε. Μου μπήκε στο μυαλό. Καθώ ήθελα καιρό να το κάνω. Αλλά δεν είχα σκεφτεί τον τρόπο. Και με την ερώτηση αυτή έφαγα τη βλασιά. Ήταν ένα βίντεο το οποίο ήθελα να κάνω και είχα ξεχάσει πώ θα ήταν καλό να γίνει. Οπότε με τον καιρό και τα χρόνια, προφανώ πέρασε και το ξέχασα τελείω. Οπότε αυτό το σχόλιο ήταν η υπενθύμηση. Το το, το. 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 το φωτάκι που λένε. Όχι. Λοιπόν. <coughs> Ωραία. Γιατί ο ήχο έχει τερματίσει, έχει πικάρει. Πρέπει να το κατεβάσουμε λίγο. Λοιπόν. Οπότε στο σημερινό βίντεο θα δούμε ποια είναι η διαφορά του HIC ή αλλιώ HEIF. HEIF. Shake ή safe ποια η διαφορά και φυσικά ποια η διαφορά με το JPEG. Τι σημαίνει το ένα, τι σημαίνει το άλλο. Είναι καλύτερο το ένα, είναι καλύτερο το άλλο. Θα δείτε λοιπόν πως η Apple για άλλη μια φορά έχει κάνει την πρωτοτυπία και είναι μπροστά, καθώς αυτό θα φτάσει σε ένα σημείο να ορίζεται ως μόνιμο και να καταργήσει το JPEG σε κάποια χρόνια από σήμερα. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε τι είναι το JPEG για κάποιους που δεν γνωρίζουν καθόλου. Το JPEG είναι ένας τύπος αρχείου φωτογραφίας. Το JPEG όμω είναι ένα τύπο αρχείου φωτογραφία, το οποίο δεν έχει τόσο καλή ανάλυση στι φωτογραφίε. Όπω επίση ένα αρχείο εικόνα είναι και το PNG, όπω επίση ένα αρχείο εικόνα μπορεί να είναι και ένα PDF, όπω επίση κυρίω είναι PDF είναι τα έγγραφα, αλλά επίση μπορεί να αποθηκεύσει εικόνε σε PDF. Όπω επίση ένα τύπο αρχείου είναι και το GIF. Αλλά το GIF θεωρείται και ορίζεται ένα τύπο αρχείου με πολλαπλέ εικόνε. Τώρα, ξεκαθαρίσαμε λοιπόν τι είναι το JPEG. Έτσι λοιπόν, εφόσον το JPEG. Πρέπει να κόψω το έτσι λοιπόν. Όταν διαχωρίσαμε και καταλάβαμε τι είναι το JPEG, έπρεπε να δημιουργήσουμε μία νέα. Όχι εμεί, αυτοί που το δημιουργήσαν, και θα σα πω την ιστορία. Έπρεπε να δημιουργήσουν μία, ένα νέο τύπο εικόνα, ο οποίο τύπο εικόνα αυτό θα εκρατούσε ακόμη περισσότερη πληροφορία, αλλά θα είχε ακόμη μικρότερη συμπίεση και ακόμη μικρότερη χωρητικότητα στο τελικό αρχείο. Το καταφέραν αυτό, Το καταφέρανε και δεν το έκανε η Apple. Το έκανε μία εταιρεία, την οποία θα πούμε. Πριν σας πω το πώς μπορείς να αλλάξεις, γιατί το iPhone σου δίνει τη δυνατότητα να το αλλάξεις, ας δούμε πρώτα τι λέει η ιστορία. Το ερώτημα είναι σε βάθος χρόνου αν το Hake h e i c e E-I-E-H-I-E-F, αν θα αντικαταστήσει το JPEG. Σίγουρα σε κάποια χρόνια ναι και την αρχή την έχει κάνει η Apple και η Canon. Ο ορισμός HEIF ορίζεται ως High Efficiency Image... File. Αναπτύχθηκε από την Moving Picture Express Group ή αλλιώ MPEG που πολύ ξέρουμε, τη γνωστή, και εκτό ότι υποστηρίζει την λήψη μόνιμων εικόνων, δηλαδή τι απλέ εικόνε που ξέρουμε όλοι, υποστηρίζει φυσικά και GIF. Πρώτη φορά το είδαμε στο iPhone 11, εκεί είναι που πρωτοτύπησε η Apple το 2007, το 2017, που είδαμε τα πρώτα iPhone τα οποία είχαν και υποστηρίζανε την ποιότητα αυτήν. -E ή αλλιώς HEIF αλλά και αμέσως μετά είδαμε και την Canon στο πρώτο μοντέλο που την υιοθέτησε στο 1DX Mark III. Αν και υπάρχει διαχωρισμός, βασικά να σας ξεκαθαρίσω πρώτα απ' όλα ποια η διαφορά του ε, ενός από του άλλου, έτσι. Μπορεί να υποστηρίξει μέχρι και 10 bit στην εικόνα. Αυτό είναι το 10 bit και αυτό είναι το 8 bit. Όπω καταλαβαίνετε, στο φάσμα χρωμάτων το 10 bit είναι πολύ καλύτερο σε τεχνική φωτογραφία από ότι είναι το 8 bit. Όπω επίση η φωτογραφία 10 bit μπορεί να επεξεργαστεί πολύ καλύτερα στα προγράμματα επεξεργασία από ότι μπορεί να επεξεργαστεί το 8 bit. Η Canon υποστηρίζει και τι δύο ποιότητε και το JPEG και την Shake ποιότητα. Όπω επίση και το iPhone φυσικά. Απλά. Όταν θες να τραβήξεις 10 bit φωτογραφία που είναι να είναι πολύ πιο εύκολα επεξεργάσιμη, γυρίζεις την κάμερά σου στην HE I Έτσι, στο HAKE is HAVE αλλιώ. Θα κρατήσω λίγο το κινητό μου γιατί τα έχω γραμμένα προφανώ για να μην τα λέω απ' έξω, καθώ δεν μπορώ να αποστηθήσω προφανώ όλη αυτή την πληροφορία. Ποια είναι η διαφορά του JPEG, τώρα η βασική διαφορά. Το HAVE επιτρέπει την καταγραφή εικόνων με διπλάσια δεδομένα σε σχέση με το JPEG, αυτό που είπαμε στην αρχή. Σε μικρότερο μεγέθο ή χωρί να έχει αύξηση του μεγέθου του αρχείου. Το μεγάλο πλεονέκτημα του HAVE είναι ότι η δυνατότητα αποθήκευση φωτογραφιών σε 16 bit χρώμα αντί για 8 bit. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν λέμε τα βάνει το 10 bit, αυτό μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι 16 bit. Και δείτε τώρα τη διαφορά του 8, του 10 και του 16. Όταν είσαι φωτογράφο, ειδικά μπορεί το χρώμα αυτό, τη διαφορά δηλαδή του φάσματο, να μπορεί να επεξεργαστεί προφανώ πολύ πολύ καλύτερο όπω και εσεί καταλαβαίνετε. Προφανώ όμω, όταν έχει την κατάλληλη κάρτα μνήμη για τι μηχανέ που μπορεί να τραβήξουν 10 bit ή 8 bit ή 16 bit. Αυτή τη στιγμή ο τύπος αρχείου υποστηρίζεται από Windows 10, Windows 11 προφανώς που τώρα ξεκινάνε να δουλεύουν, από Mac OS Sierra και νεότερα, iPhone 11 και μετά και iOS 11 και μετά και φυσικά από Android P γιατί και τα Android υποστηρίζουν Hake πλέον και μεταγενέστερα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μια κωδικοποίηση της Apple, δεν είναι ένας ορισμός και ένας όρος φωτογραφίας από την Apple, είναι ένα γενικό που υπάρχει. Και εδώ πέρα θα σα δείξω κιόλα δύο φωτογραφίε για να δείτε και τη διαφορά στα χρώματα, αλλά και επίση και τον όγκο που βλέπετε στη φωτογραφία από το πόσο αποθηκεύεται, πόσο δηλαδή χώρο στην, αποθή, στην τελική αποθήκευση έχει φωτογραφία. Μία φωτογραφία πολύ πιο εντυπωσιακή, πολύ πολύ καλύτερη, με πολύ πολύ μικρότερο όγκο σε δεδομένα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι προφανώ και εξοικονομείτε χώρο, αλλά και έχετε και πολύ καλύτερη ποιότητα τη εικόνα που θα έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο προφανώ γιατί η εικόνα έχει περισσότερη πληροφορία. Δεν ξέρω τι μαγικά έχουν κάνει, αλλά πραγματικά είναι μαγικό. Φου. Τώρα, έχει shake φωτογραφίε και δεν θε να μετρέψει σε JPEG, αλλά θε να αλλάξει και στο κινητό σου να τραβά JPEG αντί για shake. Πάμε να δούμε το πώ γίνεται. Αφού έφτασε μέχρι εδώ, είναι και το bonus. Πρώτο και βασικό φυσικά είναι να ανοίξουμε σκρινικό. Όχι, αυτό είναι για μένα. Δεν είναι αστείο πλέον, πρέπει να το κόψω, το λέω συνέχεια. Λοιπόν, πηγαίνουμε λοιπόν ρυθμίσει. Στι ρυθμίσει κατεβαίνουμε προ τα κάτω και βρίσκουμε εκεί που λέει κάμερα. Στην κάμερα θα πατήσουμε και πάνω πάνω λέει μορφέ. Όταν πατήσουμε τι μορφέ, λέει υψηλή απόδοση ή πιο συμβατή μορφή. Ακριβώ από κάτω σα λέει και την υποσημείωση που είναι ακριβώ ό,τι σα είπα σε όλο το βίντεο. Απλά πολύ πολύ συνοπτικά. Για μείωση του μεγέθου αρχείου, τραβήξτε φωτογραφίε και βίντεο στη μορφή ψηλή απόδοση, shake, shake-have. HIEF ή HIVC. Η ρύθμιση πιο συμβατή μορφή θα χρησιμοποιεί πάντα το JPEG ή τα 264 αλλιώ. Το ή 264 είναι η μορφή κωδικοποίησης βίντεο, το MP4 αλλιώ, MPEG 4. Η επιλογη κινηματογραφικού σκηνηματογραφικού βίντεο 4K και 60 FPS καρέ και τα σχετικά, οκ, okay, αυτό δεν μα ενδιαφέρει. Ωραία, λοιπόν, η υψηλή απόδοση είναι το HIEF και το HAVC κρατάτε το Hafe. Hafe, shake. Αν θέλετε πιο συμβατιποιότητα, πατάτε και τραβάει JPEG φωτογραφίε. Εγώ το έχω πάντα Hafe για τον λόγο ότι βολεύει περισσότερο στην επεξεργασία τη εικόνα μετά. Ακόμη και στο Instagram. Ακόμη και σε οποιαδήποτε πρόγραμμα επεξεργασία από το κινητό μα. Γιατί όπω είπα, κρατάει πολύ καλύτερη απόδοση στα χρώματα. Οπότε έχει πολύ περισσότερη πληροφορία και λεπτομέρεια στο να επεξεργαστεί αρχεία. Επίσης ένα ακόμα πράγμα το οποίο μπορεί και να μην γνωρίζατε από το iPhone 10 ε, από το iPhone 12 και μετά έχουν ενεργοποιήσει το ProRAW. Το ProRAW παιδιά είναι η εμφάνιση του χειριστήριου κάμερας το οποίο το ProRAW σου δίνει τη δυνατότητα να βήξεις έως και 12 bit βίντεο. Λοιπόν όπως καταλαβαίνετε το 10 bit που είναι ουσιαστικά το safe που χρησιμοποιούν όλοι για την επεξεργασία εικόνα, το 12 είναι κάτι πολύ πολύ καλύτερο. Έτσι. Αυτό. Σκεφτείτε ότι ταινίε Hollywood πριν, μέχρι πριν από κάποια χρόνια τραβούσαν στα 10 bit. Πλέον έχουν πάει στα 16 με τι κάμερε που έχουν, αλλά και οι κάμερε που έχουν κοστίζουν 60, 70, 80, 100, 200 χιλιάρικα και ούτω καθεξή. Και βάλε vale. έτσι. Συν, 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 όλα όσα. Φεύγουμε από εδώ και πηγαίνουμε να σα δείξω ακριβώ εκεί που θέλετε όλοι. Πώ μπορείς να μετατρέψει όμω τι shake φωτογραφίε σε JPEG. Όσον αφορά τη μετατροπή, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να μετατρέψει shake φωτογραφίε σε JPEG. Μπορεί και από Windows με κάποιο πρόγραμμα επεξεργασία, ακόμη και με τη ζωγραφική, μπορείς να φορτώσει shake φωτογραφίε και να τι κάνει export σε JPEG. Και από το Mac, όταν ανοίξει μια φωτογραφία στην προβολή, μπορεί την ώρα που την προβάλλει στη φωτογραφία να πατήσει file export as και να αλλάξει την κωδικοποίηση σε JPEG. Ένα. Ακόμη πιο εύκολο τρόπο όμω που μπορείτε να το κάνετε μαζικά, καθώ έτσι πρέπει να τις κάνετε μία-μία τις φωτογραφίες και είναι λίγο χρονοβόρο, είτε από το κινητό μα είτε από τον υπολογιστή μα, ανοίγουμε ένα φανταστικό και μαγικό πρόγραμμα. Πρόγραμμα OK. Ανοίγουμε μία σελίδα στον φίλο μα τον Safari και γράφουμε Hake to JPEG. Ωραία, στην Google, στον ψεύτη. Και στον ψεύτη επιλέγουμε το cloudconvert.com. Θα σα έχω link κάτω στην περιγραφή για να μην μπερδευτείτε. Μόλι το ανοίξετε, εγώ έχω μετατρέψει εδώ πέρα κάποιε φωτογραφίε για να το δοκιμάσω ότι δουλεύει όντω. Οπότε, είναι ένα πρόγραμμα μαγικό, μια εφαρμογή μάλλον ή μια σελίδα μάλλον καλύτερα, το οποίο μπορείτε να επιλέξετε τι θέλετε να κάνετε convert. Εγώ θα σβήσω αυτά που έχω κάνει convert και από κάτω σε λέει select files έω και 200 format supported. Δηλαδή, μπορεί να κάνει έω και 200 αρχεία ταυτόχρονα. Οπότε, στο convert επιλέγουμε και πηγαίνουμε εκεί που λέει image και στο image βάζουμε shake. Στο Hake επιλέγουμε το to και στο to βάζουμε jpeg. Οπότε από Hake σε jpeg. Στο select files θα το πατήσουμε και θα πατήσουμε from my computer ενώ και το κινητό μας είναι το ίδιο πράγμα. Και εδώ πέρα θα επιλέξουμε τρεις φωτογραφίες για να δείτε τι γίνεται μαζικά. Όταν εγώ επιλέξω τρεις φωτογραφίες βλέπετε ότι τις φορτώνει κανονικά. Πατάμε convert, τις κάνει waiting for upload φυσικά. Πρέπει να περιμένεις, εξαρτάται την ταχύτητα του internet που έχει στο σπίτι σου και για download και για upload μόλις τις φορτώσει, τελειώσει δηλαδή το upload της φωτογραφίας, γιατί προφανώς πρέπει να τις ανεβάσει, να τις μετατρέψει και να τις κατεβάσει, οι φωτογραφίες σου φορτώνουν. Οπότε βλέπεις ότι έχει το όνομα της φωτογραφίας και δίπλα jpeg πλέον. Οπότε πατάς download και σου βγάζει να τις αποθηκεύσει. Θα αποθηκευτούν στα αρχεία του κινητού μας, οπότε μετά από τα αρχεία πρέπει να πάμε να τις μεταφέρουμε στη βιβλιοθήκη των φωτογραφιών. Βασικό πολύ, οπότε αν πατήσω εγώ Βλέπετε ότι έχουν κατέβει ήδη. Πηγαίνω εκεί που λέει λήψει. Λάθο. Πηγαίνω εκεί που λέει λήψει. Και στι λήψει βλέπετε ότι αν πατήσω το μεγενετικό φακό ανοίγουν στα αρχεία. Οπότε από εδώ πέρα εγώ μπορώ να πατήσω share. Και το share που θα πατήσω μπορώ να πατήσω αποθήκευση εικόνα. Στην αποθήκευση εικόνα η φωτογραφία έχει πάει στι εικόνε μου. Οπότε είναι εδώ ακριβώ. That's it. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σα άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Αν σου αρέσουν και άλλα τέτοια βίντεο, μην ξεχάσει να κάνεις ένα like, να πατήσει το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσει κανένα ένα βίντεο, καθώς από βίντεο. Καθώ οι περισσότεροι από εσά δεν έχετε κάνει εγγραφή σε αυτό το κανάλι και πραγματικά βοηθάει πολύ. Επίση, δεν ξεχνά dimitgeo.gr και λίγο για το κλείσιμο τώρα εσεί που μείνατε στο τέλο. Προφανώ είστε οι λίγοι και καλοί. Πώ έχει το πράγμα εδώ και πέρα. Τα βίντεο θα είναι κονσέρβα. Θα γυριστούν Δευτέρα Τρίτη, οπότε να υπάρχει καβάτζα και να ανεβαίνουν βίντεο κάθε κριτική για να μην χάνετε βίντεο. Αλλά θα είναι λίγο βίντεο τα οποία θα είναι γενικότερα και πιο πολύ tips για iPhone και όχι τόσο πολύ νέα που θα κυκλοφορήσουν του επόμενου μήνε. Καθώ όπω καταλαβαίνετε, ναι, μεν θα τα γνωρίζουμε, αλλά δεν θα μπορώ να κάνω βίντεο για να σα τα μεταφέρω. Γι' αυτό θα ακολουθήσει Instagram και για να μην χάνει τουλάχιστον τα νέα που θα ανεβαίνουν καθώ αυτό θα τα ενημερώνω καθημερινά. Θα προσπαθώ τουλάχιστον να τα ενημερώνω καθημερινά καθώ δεν ξέρω πώ θα είναι η φάση όταν είμαι εκεί. Δεν έχω πάει ακόμα, τώρα θα πάω. Πρώτο και βασικό. Δεύτερο και βασικό, θα έχω προφανώ εξόδου. Στις εξόδου θα, θα, κοιτάω να κάνω βίντεο, δεν θα, γυρίσω τόσα πολλά. Θα είναι λίγο πιο ανανεωμένα και κατά καιρού. Απλά θα το καταλαβαίνετε πίσω από το Instagram. Οπότε γι' αυτό σα λέω και να μην χάνετε νέα, ξέρετε που θα πάτε. Μέχρι το επόμενο βίντεο φυσικά. Να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε στο επόμενο. Κάθε Κυριακή θα έχεις βίντεο. Νομίζω αυτά. Γεια. Yeah.